εντολίας μου είναι κατηγορούμενος για τρεις πλημελιωματικές παραβάσεις για συμπλοκή στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, καθώς επίσης και για οπλοφορία και οπλοχρησία. Έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί θα θέσουμε τους υπερασπιστικούς μας ισχυρισμούς ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέα. Αυτό το οποίο μπορώ σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας να πω ότι ο εντολίος μου ουσιαστικά υπήρξε το θύμα μιας επίθεσης από κάποιους εκ των λοιπόν συγκατηγορουμένων, οι οποίοι επιτέθηκαν και σε αυτόν και σε άλλους φίλους της παρέας του. Είναι τυχερός που δεν είναι στο νοσοκομείο όπως ο άτυχος 19χρονος που ακόμα και τώρα νοσηλεύεται, και πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα τα δει αύριο η κυρία Ανακρίτρια και η κυρία Εισαγγελέας και η υπόθεση θα πάρει το δρόμο που πρέπει να πάρει. Άρα δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ναι. Όχι, για τον εντολέα μου οι κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν είναι πλημελιωματικού χαρακτήρα. Για ένα άτομο μόνο. Κακουργηματικού χαρακτήρα αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από όσο γνωρίζω, την απόπειρα ανθρωποκτονίας που αποδίδεται σε κάποιον από τους κατηγορουμένους της άλλης ομάδας ακριβώς. Και προφανώς αυτό δείχνει ήδη και από αυτό το στάδιο ποια ήταν η ομάδα η οποία ήταν θύμα αυτής της συμπλοκής, να το πω έτσι, και ποια ήταν η ομάδα η οποία δέχτηκε την επίθεση και βρέθηκε σε μια αμυντική στάση έναντι των υπολείπων.